Βρισκόμεθα 15 μέρες περίπου από το Πάσχα και η Αγία μας Εκκλησία όλες αυτές τις μέρες φροντίζει να μας βοηθήσει να πιστέψουμε σε ένα Χριστό τα πέντα Αναστάγματα και να μας δείξει τα χρόνος για την πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό παράλληλα με όσα συζητεί το Ευαγγέλιο, ταυτοχρόνως ομιλεί και ο Απόστολος για τον πράξεων των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων ομιλούν οι ίδιες τι θέλουν να πούν. Τι έκαναν οι Απόστολοι, πώς ενήργησαν οι Απόστολοι, τι αντιμετώπισαν οι Απόστολοι στην πρώτη προσπάθειά τους να μεταδώσουν τον Σταυροφέντα, τα Φέντα, μα και Αναστάντα Χριστόν. Στις δύο ομιλίες τις προηγούμενες μετά το Πάσχα μιλήσαμε για τους αυτόπτας μάρτυρας των Αναστάσεως, τόσον το Θωμά όσον και τα Σμυροφόρους. Στη συνέχεια απόψε το βράδυ, για να μην αδικούμε και την εργασία των Αποστόλων, να μου επιτρέπετε να ομιλούσα και κάτι που να έχει σχέση από τη ζωή των Αποστόλων και από την εργασία των Αγίων Αποστόλων στις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα να φέρω υπόψη τον Πέτρο, ο οποίος και αυτός είναι ένα πρόσωπο που δεινοπάθησε στις ημέρες του Χριστού, ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε μέχρι κοιλία Σάβου. Παράλληλα με τον Ιούδα, που ο μεν Ιούδας απολέφθη, αυτός σε σώθη. Και αν κανείς θελήσει να ζυγίσει, να πει κανείς, το βάρος της αμαρτίας του Α και του Β, θα βρει ίσως περισσότερο να είναι του Πέτρου από του Ιούδα, μα ο ένας χρησιμοποίησε τη μετάνοια σωστά και τα δάκρυα και σώθη, εν αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος απελπιστής απελθόν απήξατο. Και εντούτοις ο Χριστός μας, ο οποίος επιβλέπει την πρόθεση ενός εκάστου ανθρώπου, δεν τον δυσκολεύουν οι αμαρτίες, έχει την δύναμη να αγιάσει τους πάντας και τους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους και είναι ένα παράδειγμα κλασικό, μόνιμο, το παράδειγμα του Πέτρου, ότι έγινε και αυτός αρνητής με θόρκου, όπως είπα, σάσας μέχρι κοιλία Σάδου, εντούτοις όμως έφτασε έπειτα μέχρι αυτού του ουρανού να γίνει Απόστολος του Κυρίου και αξιώσει και να μαρτυρήσει για Αυτόν. Ο Χριστός μας δεν τον απέκλεισε του αποστολικού αξιώματος εφόσον χρησιμοποίησε το δραστικό φάρμακο της μετανοίας. Ουδείς ποτέ, λέει απόλετο ο Ισαάκος Σύρος, το δραστικό φαρμάκο της μετανοίας χρυσάμενος. Δεν το έχουμε υπολογίσει τι είναι αυτό το μυστήριο των μυστηρίων, το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως και το τι δύναμη έχει το δάκρυον στάξαν κατά τον Άγιον Γρηγόριο Νήσαν Λύσης, όπου ισοδυναμεί το λουτρό. Ερχομένη Κυριακή είναι αφιερωμένη για να αποδειχθεί η θεότης του Χριστού σε μια ενέργεια επί ενός παραλίτου, ο οποίος ήταν 38 χρόνια παράλυτος σε μια κολυμβήθρα επιλεγωμένη Εβραϊστίδη Θεσδά, πέντε στο Ασέχουσα. Παράλληλα, η Αποστολική Περικοπή είναι αφιερωμένη στον Πέτρο από τα πράξεις των Αποστόλων, όπου και εκεί παρουσιάζονται εξίσου δύο θαύματα. Χριστός και πιστός. Μεγάλη συνεργασία αυτή και δεν μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος αυτή τη σχέση σήμερα. Γράφει στον Ιωάννη ότι είπε ο Κύριός μας «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσαστε πως εγώ εν το Πατρί σεις εν ημίν καγώ εν ημί». Εν εκείνη τη ημέρα, λέει, θα γνωρίσετε αυτήν τη σχέση Πατρός Χριστού πιστού. Εμείς δεν ζήσαμε τη ζωή του πιστού σωστά για να δούμε τον ουρανό να κατεβαίνει κάτω κοντά μας. Γι' αυτό ακριβώς το Θεό τον έχουμε κάπου ψηλά στον ουρανό τοποθετήσει. Εκεί δεξιά του
και τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν όπως τον είδε μετά την ανάληψη ο πρωτομάρτης Στέφανος, και εκείνο που λέγει και ειδού εγώ με θυμών πάσα στα σημέρας μέχρι τη τελεία των αιώνων, μας διαφεύγει. Ούτε το ζούμε, ούτε το αισθανόμεθα, ούτε το πιστεύουμε. Και εν τούτη, ο Παύλος όταν ήρθε στα Αθήνα είπε εν αυτό ζώμεν, θυμούμεθα και εσμέ. Θα πρέπει το Χριστό μας να τον φανταζόμεθα πίσω από ένα παραβάν. Εμείς είμεθα από εδώ και αυτός από εκεί, από την οθόνη. Εάν τον τραβήξουμε αυτό τον περτέ, μπορούμε να μιλήσουμε ενώπιο σε ενώπιο. Έτσι θα πρέπει να τον φαντάζονται οι πιστοί. Οι μη πιστοί ή οι αμαρτωλοί θα πρέπει να φαντάζονται ότι έχουν βάλει ένα σοβαρό τείχος, ένα τείχος έσχους, και δυσκολεύονται να μιλήσουν με το Δημιουργό τους και με το Σωτήρα τους. Αν το αναστήρουν, θελήσουν να το αναστήρουν, να βγάλουν την αμαρτία από τη μέση, ή την μόνιμον ή την πρόσερον, τότε και πάλι θα έρχονται εις επαφή. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ο Χριστός μας είχε πει κάποτε το εξής, το οποίο διαβάζουμε στον Ιωάννη Ιώτα Δέλτα 12. Λέγει «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει». Είπε αλήθεια ή ψέματα? Είπε αλήθεια. Σε αυτή την αποστολική των πράξεων περικοπή, όπως θα έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ως συγγραφέας των πράξεων, βλέπουμε πραγματοποιούμενον αυτό. «Ο πιστεύων εις εμέ», είπε ο Χριστός, «ο οποίος πιστεύει σε μένα», σωστά. Πιστεύω πάνω απ' παραδίδομαι, δεν κρατώ τίποτα. Η λογική μου πάει στην άκρη, το εγώ μου πάει στην άκρη, τα πάντα δίονται εις τον Θεό. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιο, αυτά που κάνω εγώ, κακίνος ποιήσει και αυτός θα ποιήσει». Έτσι είπε. Ο Χριστός, σε παραδείγμα, τι θα δούμε την Κυριακή, εθεράπευσε τον επί 38 έτη παραλυτικών. Από το άλλο μέρος θα δούμε το δούλο του, τον Πέτρο, που πιστεύει στο Χριστό, που πιστεύει στον Κύριό του, στο διδασκαλό του, να θεραπεύει έναν επί 8 έτη επί το κραβάτο του, 9 ονόματι, και ταυτοχρόνως να κάνει και μία νεκρανάσταση στην Σταβυθά. Ψέματα, αλήθειες είναι αυτές. Και μέχρι σήμερα, όπως βλέπετε, οι άνθρωποι οι πιστοί κατορθώνουν θαύματα και επιτελούνται θαύματα γύρω στους πιστούς. Ό,τι επίστεψαν έλαβαν και έχουν πλέον ατομικών πειραματισμών. Γνωρίζουν. Και αυτά τα οποία συζητούμε τώρα τα ξέρουν εις την πράξη. Ναι, είναι αλήθεια. Το κομμάτι το οποίο δανείζουμε απόψε που είναι της ερχομένης Κυριακής εκ των πράξεων των Αποστόλων έχει ως εξής. «Εγένετο», λέει, «των Πέτρων, διερχόμενων διαπάντων, κατελθύν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν». Ο Πέτρος εκατήλθε, λέγει, και προς την Λίδα. Γρηγορότερα, υπήρξε διωγμός, όπως ξέρετε, εάν διαβάσετε μέχρι το Ήτα κεφάλαιο, θα δείτε μεγάλων διωγμών της Εκκλησίας. Έρχεται ο Παύλος επί Συνής εδώ μεταξύ και δημιουργείται μια μικρή ανάπαυλα ειρήνης. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει, αν θέλει, αυτή τη λεπτομέρεια στο 31ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, του 9ου κεφαλαίου των πράξεων, όπου εκεί λέγει το εξής. «Εμένουν εκκλησίε καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας ήχον ειρήνην». Είναι μετά των διωγμών, το οποίο κατεξοχήν έκανε ο Παύλος επικεφαλής, και μετά την σύλληψη του Παύλου υπό του Χριστού στην Δαμασκόν. «Ήχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενε εν φόβο Κυρίου εκκλησίες,
και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου επληθύνοντο. Τότε που υπήρξε αυτή η ανάπαυλα της ειρήνης, η ανακοχίου του Σιπίν και έπαυσε ο διωγμός, ο Πέτρος διερχόμενων διαπάντων κατελθύν προς τους Αγίους, τους κατοικούντας εις την Λίδα, όχι σε ορισμένας πόλης, αλλά λεπτομερώς προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε πόλης εφορίας, σε κομοπόλης, περνούσε, σαν να έλεγε, χτενίζοντας το μέρος. Και αναζητούσε μέσα εκεί στη Λίδα κατεξοχήν τους Αγίους. Άγιοι δεν υπήρχαν ακόμη, Άγιοι ελέγονται οι Χριστιανοί. Όπως και σήμερα, και είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων αυτό, Άγιοι λέει είμεθα. Λέγει τα Άγια της Αγίης, δεν λέγει. Τα Άγια στους βαπτισμένους. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται είναι μικρός Άγιος. Είναι καθαρός. Άγιος φανατή καθαρός. Δεκτικός αγιασμού, και ο αγιασμό του αρχίζει από το βάπτισμα και τελειώνει στο μαρτύριο. Αυτοί λοιπόν λέγονται Άγιοι αφενός δια την ονομασία τους, αφετέρου δια τα έργα τους τα Άγια. Για τους δύο λόγους αυτούς. Και οι κλήσεις, όπως γράφει ο Παύλος στο Τιμόθεο, στη Β' Επιστολή Α9, είναι κλήσεις Αγία. Εδώ λοιπόν του λέγει αυτούς Αγίους αφενός, και ότι δεν έκανε διάκριση, έφτασε πάση περιπτώσει εις την Λίδα. Ο Ιερώνυμος, πατήρ των πρώτων αιώνων, λέγει συγκεκριμένως για την χειρονομία αυτήν του Πέτρου, ότι δεν έκανε διάκριση, αλλά όλους τους επισκέπτετο και προς όλους ομιλούσε, τους μεν να στηρίξει στην πίστη, τους δε να τους ανασύρει από την πλάνη και να τους φέρει στην αλήθεια, τους άλλους να τους παρηγορήσει, διότι το έργο του χριστιανού είναι πολύπλευρών. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις, πολλές οι περιπτώσεις και πολλά τα περιστατικά που έχει να αντιμετωπίσει. Πρέπει να είναι χαλίβδινο, σιδερένιος, να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις ανάγκες και τις αντικσότητες των αδελφών. Ο Ιερώνυμος για αυτή την ενέργεια του Πέτρου λέγει τα εξής: «Δια του έργου τούτου παρέδωκε παράδειγμα ο Θεομακάριστος Πέτρος εις τους εκκλησιαστικούς προεστώτας, είναι και αυτοί, καθώς εκείνος περιερχόμενοι επισκέπτονται πάντας τους υπό την πνευματικήν αυτήν διοίκηση, αυτών διοίκησην ευρισκομένους, διορθούνται δε τούτων σχάλματα και επιστηρίζονται σε αυτούς εις της αρετής συνεργασίαν». Άψηλε ένα παράδειγμα εις τους επισκόπους, εις τους πρεσβυτέρους, εις τους διακόνες, μα και στους χριστιανούς, σε όλους. Δεν είμαι θα αμέτωχοι εμείς. Η εργασία αυτή τη διακονία, τη διαδόσεως του Ευαγγελίου και των αληθιών, δεν είναι προνόμιον μόνον των επισκόπων και γενικά του κλήρου ή των θεολόγων, αλλά και κάθε πιστού. Ο πιστός είναι φανός, είναι λιχνία, πρέπει να είναι επί όρους, πρέπει να είναι επί το μόδιο και να φωτίζει πάντα στη συνοικία. Και τούτης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εργασία μόνον των κληρικών, μόνον των ιερωμένων, μόνον των θεολόγων, μόνον των ιεροκηρύκων και ούτω καθεξής. Όχι. Οι πάντες πρέπει να είμεθα μικροί θεολόγοι και να είμεθα εις θέση να απαντώμεν σωστά, να γνωρίζουμε λεπτομέρειες γύρω από τα θέματα της πίστεως. Μα μπορώ, μπορείς κάλλιστα. Εάν σταματήσεις να παίρνεις την εφημερίδα, εάν σταματήσεις να σέγεσαι μπροστά στη τηλεόραση ώρες, αν σταματήσεις να κάθεσαι να ακούς το ραδιόφωνο, τα γήπεδα και τα υποδρόμια και τη συζητήση στο καφενείο, και αρχίσεις να πάρεις το ιερό πηδάλιο να διαβάσεις ή 2, 3, 5 πατέρας βιβλία των, θα μάθεις πολλά πράγματα και θα μπορέσεις να οδηγήσεις τον εαυτό σωστά και να οδηγήσεις και τους άλλους που είναι στην επηρεά σου, είτε οικογένεια, είτε φίλοι σου, είτε γνωστοί σου, είτε περιβάλλον το οποίο και εσύ σαν άνθρωπος έχει μια μικρά ακτινοβολία απάνω σε αυτό.
διότι είναι τα αδιάβαστη γνώση όλων των πραγμάτων των άλλων των κατακόσμων. Αυτόν όμως όχι, γι' αυτό ακριβώς οι άλλοι υφοστήριες, οι αιρετικοί που διαβάζουν καθημερινώς υποχρεωτικώς παρουσιάζονται σε εμάς ως διδάσκαλοι. Παροιμήν λεγόμενοι εφοβείτε υποχρεούνται 3 ώρες την ημέρα μελέτη, το ξέρετε, σχολείο, καθημερινό. Γι' αυτό παρουσιάζονται υφοστήριες. Και μας τα λένε απ' έξω, καθ' στιγμή εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από μέσα. Αυτό λέει διδάσκει, λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, αυτό διδάσκει η συμπεριφορά του Πέτρου στην Ίδα όταν επήγε. Επήγε στην Ίδα. Εκεί στην Ίδα που εισήλθε μας αναφέρει ένα περιστατικό το εξής. Λέγει, έβρε εκεί άνθρωπον τεινά 9 ονόματι, εξετών 8 κατακείμενων επικραβάτο, ως δε παραλληλημένο. Εκεί που πήγε στην Ίδα βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος ονομάζεται Ενέας, που είχε 8 χρονιά κι αυτό στο κρεβάτι. Τι ήταν αυτός ο Ενέας? Τι ήταν η θέση του? Τι γνώσεις είχε? Πίστευε? Δεν πίστευε? Τον έκανε καλά πριν πιστεύσει? Τον έκανε καλά μετά την πίστη του? Αυτά δεν τα αναφέρει. Προφανώς πρόκειται περί επισήμου προσώπου, γι' αυτό ηρχέσει το όνομά του. Το όνομά του για τις ημέρες εκείνες ή το ικανόν, το ότι ο Ενέας έγινε καλά ή το ικανό αυτό το πράγμα να ανατρέψει τους πάντας τις ημέρες εκείνες που είχαν κατά του Χριστού και των Αποστόλων και γενικά του κηρύγματος της Αναστάσεως. Γι' αυτό αισθάνθει ο ιστορικός μόνο να αναφέρει το γεγονός. Δεν αναφέρει τίποτα πιο κάτω. Αναφέρει στη συνέχεια όταν τον συνειδήθη με τον Πέτρο τι είπε ο Πέτρος για αυτόν. Λέγει και είπε Πέτρος αυτό 9 Ιατέσε Ιησούς ο Χριστός ανάστηση και στρώσον σε αυτό και Θεός ανέστη. Αυτό μου αναφέρει. Του λέγει σε κάνει καλά ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, αν έχεις ακούσει, αν τον έχεις γνωρίσει. Σου γνωρίζω λοιπόν ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που έχει την δύναμη, την υπερφυσική αυτήν δύναμη. Την παραλυσία σου, η 8 το έτσι στο κρεβάτι σου, να την καθαρίσει και να σε σηκώσει. Λοιπόν, από εδώ και κάτω, στρώνε μόνο στο κρεβάτι, στρώνε μόνο σου το τραπέζι, ετοίμαζε μόνο τον εαυτόν σου. Τι περιμένεις τους άλλους να σε ετοιμάζουν? Πάρε το κρεβάτι και ορίστε δρόμο. Πώς λέγω ενήργησε όμως, δεν γνωρίζουμε. Αν ενήργησε πρώτη πίστεως αυτού ή μετά την πίστην αυτών. Ο Θείος Χρυσόστομος αυτό λέγει το έκαμε και έλεγχον δίδωση του σημείου το άρε των κράβατων. Ήγουν και έδωκε την απόδειξη του θαύματος στην άρση του κρεβάτου. Αυτοί είδαν ότι ένας παράλυτος παίρνει το κρεβάτι στον ώμο. Αυτό το είπε και ο Χριστός στη Βηθεσδά. Άρον το κρεβατό σε περιπάτη. Το λέει και ο δούλος του εδώ. Άρον το κρεβατό. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι ο μένας είπε ενώματί του. Ο άλλος ενώματι του Ιησού Χριστού. Δεν το κάνω εγώ. Ενώματι αυτού σε γύρω εγώ. Χριστός είπε εγώ συλλέγω. Αφέντης, αυτοζωή. Διαφορά είναι άλλη. Η ενέργεια όμως η ίδια. Διαλόγου και ο ένας, αλλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο μένας τον εαυτόν του, ο άλλος τον του Ιησού όνομα. Προχωρώντας, αναφέρει το εξής. Και είδον αυτόν λέει πάντες, οι κατοικούντες λίδαν, και τον σάρωνα ήτινες επίστευσαν επί των Κύριων. Λίδων και Σάρων είναι ένας τόπος, Λίδα και Σάρων είναι ένας τόπος μεταξύ του όρου Σαβόρ και της Τιβεριάδος Λίμνης. Εκεί περίπου έλαβαν χώρα αυτά τα πράγματα που συζητούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνο που είπε ότι ο πιστεύων είσαι με, α εγώ πει ο κακίνος ποιήσει, αυτό έκαναν και οι Απόστολοι. Έδωσε και σε αυτούς δύναμη.
εν ονόματι όμως του Ιησού Χριστού. Και σήμερα άνθρωποι παίρνουν λίγο λαδάκι και λένε στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα της Θεοτόκου, στο όνομα ενός Αγίου και κάνουν θαύματα. Σκύπτω πυρετός, γίνεται καλά το παιδί, σταματάει, σηκώνεται το άνθρωπος. Δεν έχουμε τόσες περιπτώσεις και σήμερα. Εξακολουθεί αυτή η κατάσταση. Η πίστη είναι κλονισμένη, δεν είναι σωστή. Ή η αμαρτία υπάρχει στη μέση, η οποία δυσκολεύει την επαφή. Και δεν γίνεται η επαφή σωστή και δεν έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα. Μέχρι αυτού του σημείου εδώ που σας διάβασα, τα τρία αυτά εδάφια παρουσιάζουν τον Πέτρο να κάνει και αυτός ανάσταση σώματος, όπως έκανε και ο Χριστός μας παράλληλα. Και η Εκκλησία το έχει τοποθετήσει αυτό εκ παραλλήλου να διαβάζεται μεθαύριο που ο μεν ένας θεραπεύει στη Βηθεσδά, ο άλλος θεραπεύει στη Λίδα. Συνεχίζει τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα της επισκεπτεώς του εις Λίδα. Προχωρεί, λέει, ενιοπηδέτης ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η οποία είναι πόλη παραθαλασσία της Παλαιστίνης. Εκεί στην πόλη αυτή την Ιώπη είναι μια μαθήτρια, η μαθήτρια Ιησού Χριστού μαθήτρια. Το όνομά της Ταβιθά. Διερμηνοβεμβαίνει δε, αυτή η λέξη Ταβιθά, αν τη διερμηνεύσεις, λέγεται Δορκά. Δορκά είναι ένα ζώο, όπως ξέρετε, το οποίο φημίζεται δια την οξυδέρκειά του και δια την ταχύτητά του. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε η γυναίκα αυτή, ως αποδεικνύεται από τη συνέχεια, από το ότι είχε και δει καλά περί τίνης πρόκειται, πού πίστευε, σε ποιον πίστευε, και δεν άφηνε στιγμή, έτρεχε σε κάθε τι για να κάνει το καλό. Κατ' εξοχήν ελεημοσύνη, η οποία ευρέθη η ελεημοσύνη αυτή εις μνημόσυνον της και επέτυχε μάλιστα και την ανάστασή της την τότε, και ασφαλώς θα επιτύχει και την γενική ανάστασή της, την εν Χριστώ ανάστασή της. Λέγει λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα που ερμηνεύεται Δορκά, αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Την παρουσιάζει να είναι γεμάτη η ζωή της, γιατί είχε δει καλά και το είχε πιάσει σωστά το θέμα. Έχετε δει πολλούς εμπορευωμένους, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, δεν προλαμβάνουν να φάνε οι άνθρωποι και το έχουν και το φαγητό και την ανάπαυση και γενικά κάθε τι που πολλές φορές βγαίνει σε ζημιά της υγείας του υπέρ του εμπορίου, υπέρ της εργασίας. Ελέγεται όταν επήγαινε ο Λιβανός στοιχείο 5, 6, 10 πολλές φορές ταχυδρόμους, εμίσωνε το ταχυδρομείο με ποδήλατα να του πηγαίνουν τα τηλεγραφήματα. Δεν προλάμβανε ο άνθρωπος να φάει, ήταν δυστυχισμένος ζωντανός. Και τούτο δεν άφηνε τη δουλειά του. Κάποτε που εκτιρίζεται το λέγεται και του είχε βάλει σαπουνάδα ο Μπαρμπέρι, το κουρέ, ήκουσε στο ραδιόφωνο ότι ένα του πλοίο ναυαγεί. Και σηκώνεται ξυρισμένος από τη μία πλευρά, καθαρίζει με την πετσέτα την υπόλοιπη πλευρά αξίριστο και παίρνει σε αεροπλάνο και πήγε πρώτος αυτός από την ασφάλεια στο μέρος που γίνεται το ναυάγιο. Σε παινούμε τους ανθρώπους αυτούς, εμπορεύονται και κάνουν χρήματα για τον κόσμο τούτον, αποταμιεύουν, μακαρίζονται από πολλούς. Ο Χριστιανός τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να κινείται, πρέπει να αφήνει στιγμή, πόσο και για ένα ποτήρι νερό θα πάρει μισθό. Και όχι που θα το ζεστάνει ή θα το κρυώσει, θα το πάρει απλώς από τη βρύση να το δώσει. Κάνει όμως τίποτα, δεν κάνει, παίζει το κομπολόι. Σκοτώνει την ώρα του με βεγγονάκι. Λύγει το σταυρόλεξο. Κοιτάζει τη τηλεόρασή του. Σκοτώνει τον χρόνο, λες είναι θηρίο. Και πρόκειται να τον φάει. Δεν το χρησιμοποιεί επαγαθό, δεν αποταμιεύει, δεν βάζει στην άκρη. Δεν σκέφτεται ότι είναι καιρός εμπορίου, ότι του έδωσε μνά, ότι του έδωσε τάλαντα και θα επιστρέψει να του ζητήσει λόγο πώς θα εμπορεύσει. Δεν το ξέρει ότι είναι χρόνος εμπορίας ο κόσμος τούτος
και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος απολυτευτεί κατά αναλογία, που τις δύο θα τις κάνει τέσσερα, ή τα δύο τάλαντα θα τα κάνει τέσσερα, ή τα πέντε θα τα κάνει δέκα, πήρε το τάλαντο και το έχωσε στη γη. Και όλο από το σαρκείο του, σαν σπόλικα συνείδητα εκεί πέρα, έχει βγάλει τη συντάξη του, έχει κάνει κάτι εξασφαλίσει κλπ. Αυτούς σας λέγονται, αυτούς σας σκοτώνονται, τόσα δουλειά υπάρχει. Τόσο μέτωπο υπάρχει. Τι δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος, τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να προσέρχεται και μόνο. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, θα φέρει τη μεγαλύτερη ελεημοσύνη στον εαυτό του. Διότι αν κατορθώσει ο άνθρωπος να σώσει μια ψυχή, για τις προσευχές του, σώζει ψυχή είναι ξανά του και καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ταυτοχρόνως δεν λέγεται και σοφός, διότι σώζει ψυχά. Δεν είναι ρήτρα δολαρίου η ψυχή και το δολάριο κλονίζεται και η στερλίνα χάνεται και τα πάντα εξαφανίζονται. Οι ψυχές όμως δεν χάνονται, διότι έχουν ρήτρα αίμα Χριστού, αίμα Δημιουργού, το οποίο δεν εξαφανίζεται. Η γυναίκα αυτή έχει μείνει εδώ πλαισιωμένη με τα έργα της και με τις ελεημοσύνες της. Είναι χαρακτηριστικό. Πιο κάτω μάλιστα αναφέρει ότι όταν αυτή η γυναίκα απέθανε, παρουσιάσαν στον Πέτρο όλες αυτές τις ψυχές που είχαν ευεργετηθεί, άλλες επεδείκνυαν τα ρούχα που η Ηλία είχε υφάνει, άλλες που είχαν αγοράσει, και όλα αυτά εκκλώνησαν τον Πέτρο. Το συνεχίζησαν σε βαθμό τέτοιο που έβαλε το γόνατο κάτω και παρακάλεσε τον Χριστό να επιστρέψει η ψυχή και επέτυχε την ανάστασή της. Το θέμα λοιπόν αυτό της ελεημοσύνης θα έπρεπε να γίνει βίωμά μας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές γνώμες ενός Αγίου ανθρώπου. Πρώτον, ο οποίος λέγεται Ισαάκ Σύρος. Δεν έχει κανένα συμφέρον. Ομιλεί εκ Πνεύματος Αγίου αντικειμενικά πώς έχει το θέμα αυτό και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος το λαμβάνει υπόψη. Λέγει λοιπόν, «Σπήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει και θερίσεις έλεον εν τη Κρίση». Για σκέψτε το. Όχι να ελεήσεις τον άλλον για να τον υποχρεώσεις, για να τον έχεις σαν σκυλάκι να κουνάει την ουρά του όταν θα σ' αρέσει εσένα, να είσαι ο ευεργέτης και αυτός να είναι ο ευεργετούμενος. Όχι. Να ντρέπεσαι εσύ που θα δώσεις και να ξεχάσεις εσύ που θα δώσεις. Σε αυτή την ενέργεια της ελεημοσύνης, του ελεημένου και του ελεήμονος, χρειάζεται μία λησμονιά και μία ενθύμηση. Ο μεν δίδων να λησμονεί, να ξεχνάει. Ο δε λαμβάνων να μην λησμονεί, να μην ξεχνάει. Διότι ο σατανάς έχει την δύναμη από το βάρος της ελεημοσύνης να σε συμπαρασύρει και να χάσει την ψυχή σου ακόμη. Αν δεν δει ως επιθυμεί ο εγωισμός σου, τον ευεργετούμενό σου να σου πολιτεύεται. Εδώ λοιπόν λέει σπήρε, και όταν ο άνθρωπος σπήρει δεν περιμένει. Και η σπορά πολλά κυσμένη υπό την γη, και ένα και δύο και τρεις και πέντε και εφτά και οχτώ μήνες. Για σκεφτείτε τους ανθρώπους που σπήρουν στα ορεινά των σπόρων τους, που τον παίρνουν από το αμπάρι τους και τον ρίχνουν εκεί κάτω από το Σεπτέμβριο και πέφτουνε δεκάδες μέτρα χιόνια και παγετή επάνω. Και μόνο τον Μάιο, τον Ιούνιο παρουσιάζεται από εκεί κάτω, όταν τσίκονται οι χιόνες, όταν αλλάζουν τα πράγματα της φύσεως, τότε βγαίνει από εκεί κάτω. Πού ήσουν εσύ, κάτω εδώ ήμουν αθαμένο. Ναι, και τότε εφύτρωσε και έφερε καρπών εκατοπλασίων. Έτσι είναι η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν πρέπει να δίεται για το θεατήνε της ανθρώπου. Να μην δίεται για να γραφτεί το όνομα μεταξύ των δωρητών ή των ευεργετών. Να μην δίεται για να υποχρεώσει, να δίεται από ανάγκη. Αισθάνομαι εγώ την ανάγκη να ελεήσω. Αισθάνομαι εγώ. Ποιος Χριστός όμως θέτα εσύ, έκανε οικονομία όλη την εβδομάδα και αυτοί τα έλεγαν όπου ή το ανάγκη. Και πόσες ανάγκες δεν είναι. Απόψε το βράδυ έχουμε 2-3 σημειώματα περιστάσεων που ούτε καν εμείς τα βλέπουμε από μακριά τα γεγονότα αυτά. Και τούτης είναι μια ευκαιρία να σπείρουμε. Πού να σπείρω εγώ? Δεν έχει να σπείρει και εντούτοις, διότι δεν έχει δικό σου χωράφι, πας σε ζητά δανεικό χωράφι να το σπείρει. Και πας και ενοικιάζει. Και πας και γίνεσαι μισθακάτορας. Και δουλεύεις ξένα για να αποδώσεις.
Γιατί δεν βλέπεις και των πτωχών και των έχοντα ανάγκη, ελεημοσύνη πνευματική είναι η ηλική, σαν να χωράφει που σπύρεις. Και όχι, δεν θα θερήσεις, θα θερήσεις οπωσδήποτε. Διότι οτιδήποτε και αν σπύρεις, οτιδήποτε και αν μπορεστείς, εμπορευτείς, οποιοδήποτε κεφάλαιο αν διαθέσεις, δεν έχεις εμπιστοσύνη αν κερδίσεις. Υπάρχει εκδοχή 1 να κερδίσεις και 99 να χάσεις. Εδώ όμως το θέμα αυτό θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Έστω και αν τα δώσεις ένα λοποδίτη. Έστω και αν τα δώσεις ένα απατεώνα. Θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Διότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Όχι ελαιεί Θεόν, δεν έχει ανάγκη από έλεος ο Θεός. Δανείζει. Του θα δίνει δανεικά. Θα αναβλέπει το χέρι του αυτού. Αν υπατήσεις, ο Θεός θα σε πληρώσει αν σου πατήσει. Για διαβάστε του Αγίου Ιεών του ελεήμονος το βίο. Σε ένας πονηρός προχωρούσε ο Άγιος αυτή τη λεωφόρο. Του πήγαινε μπροστά, του ζητούσε. Δώσε, έλεγε. Σαν να του πήγαινε απ' άλλο στενό, σαν να πήγαινε μπροστά. Δώσε, του λέγε του διπλανού που είχε μαζί του το διάκονο. Προχωρούσε. Λέει, σεβασμιότατε, δεν λέει. Αυτό ξανά. Δώσε. Δώσε, δώσε. Δώσε. Νίχα εν το αγαθό το κακό. Μπορεί να δίδει. Δίδει. Αλλά εμείς δεν είμαστε δυνατοί, γι' αυτό δεν δίδουμε. Και αυτό πρέπει να μας ελέγχει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέγει εδώ, εγώ σας το φέρω υπόψη. Πήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει. Εν ταπεινώσει. Θα πας κρυφά σαν τον Ανικόλα να τα ρίξεις μέσα. Να αφήσεις το πακέτο σου. Να αφήσεις το δέμα σου. Να στείλεις ανώνυμα την επιταγή σου. Να στείλεις το γράμμα σου το σφραγισμένο ανώνυμο κλπ. Στείλε εν ταπεινώσει. Και θέλει θερήσεις έλεον. Εν τη κρίση, εν τη ημέρα εκείνη θα παρασταθούν, θα σταθούν μπροστά οι ελεημοσύνες που έχει κάνει και θα μαλακώσουν το δίκαιο κριτή που θα είναι αδυσόπιτο σε εκείνη τη ημέρα ενώπιον των αμαρτιών μας. Και συνεχίζει ένα άλλο ωραίο και λέει: «Ενείς απόλεσας το αγαθόν εν αυτής παλικτή σε αυτό». Εδώ είναι μια λεπτομέρεια και θεώρησα καλό να το βάλω. Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητώ, όμως έχει σχέση με πολλούς. Και συνεχίζει: «Ο βολόν χρεωστεί στον Θεό, ού δέχεται εσού ανταυτού μαργαρίτην». Πολλοί κάνουν ελεημοσύνη. Γιατί? Να καλύψουν αμαρτίες. Να μην την εξομολογήσει την αμαρτία ή να μην τη σταματήσει την αμαρτία, να μην το κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι, να μην τη χαλάσει την πορνεία, η γυναικεία ή την αδικία, κάνει ελεημοσύνη. Δεν τη δέχεται, λέει, αυτή τη ελεημοσύνη ο Θεός. Καταλάβατε? Για ακούστε το εδώ πέρα. «Ήον την σοφροσύνην απόλεσα, ού δέχεται εξού την ελεημοσύνη». Έγινε, λέει, άτιμος. Δεν δέχεται, λέει, την ελεημοσύνη σου. Ο Θεός σου επιμένοντος την πορνεία, την οικία, εν διαδικία, ού δέχεται την ελεημοσύνη σου. Θα κάνεις έλεος πρώτα στον εαυτό σου. Θα μετανοήσεις, θα εξομολογήσεις και τότε θα δεχτεί την ελεημοσύνη σου. Γιατί πολλοί έχουν τη γνώμη ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις αμαρτίες των εκείνες που πρέπει να εξομολογηθούν ή να σταματήσουν να τις κάνουν για τις ελεημοσύνες, ώστε να τις καλύψουν. Δεν καλύπτονται αυτές. Πολλά πράγματα τα οποία μας έχουν διαφύγει. Πολλές περιπτώσεις που θα έπρεπε πολλοί να έχουμε κατακριθεί και οι πνευματικοί να μας έχουν βάλει κανόνα επί θανατίου κλίνης. Αυτά τα θέματα καλύπτει. Όχι εγώ να συνεχίσω να αδικώ και από το άλλο μέρος να κάνω ελεημοσύνη. Δεν τη λαμβάνει υπόψη. Αυτή η ελεημοσύνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί εν ημέρα κρίσεως ως υπεράσπισής μας. Αυτό λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός εδώ και αυτή τη διάκριση θέλει και κάνει. Ένας συνέθιος επάνω στην ίδια σκέψη λέγει: «Οι ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας εισήν υπένιτε». Ακούτε, υπένιτε είναι, λέει, οι ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας. Φάρμακα ημίν παρέχουσι τα σαυτών χείραν. Βλέπεις την χείραν του φένιτος, τη χείρα του ορφανού, είναι, λέει, γιατρού που σου θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής σου. Εάν ελεημοσύνες τα σαμαρτία σου, συγγνώμη, εν ελεημοσύνες τα σαμαρτία σου λύτρωσε και τα σανομία σου εν εξυρμής φαινήτων. Είναι λόγια
σκληρά. Θα πει κανείς, καλά είναι αυτά, αλλά πρέπει να έχεις να δίνεις. Άμα έχεις και δίνεις, δεν έχεις μεγάλο μισθό. Όταν δεν έχεις και δίνεις, όταν εκ κλειστερήματος δίνεις, τότε έχεις μεγάλο μισθό. Δεν είναι όπως θα φανταζόμαστε εμείς. Δεν περιμένει ο Χριστός να γίνουμε ονάσιδες για να δώσουμε. Διότι η ελεημοσύνη δεν έγκυται στο να δώσω ένα πεντάρι, ένα κατοστάρι, ένα δεκάρι, ένα κοστάρι, ξέρω εγώ τι. Έγκυται και στο να παρασταθώ στον άλλον. Να φυλάξω το παιδί της άλλης να πάει στην εκκλησία. Να τη βοηθήσω εγώ να της μεταφέρω κάτι. Να της παρασταθώ εγώ. Τη βοηθήσω εγώ να το πάω στο σχολείο εγώ που έχει το άλλο και δεν μπορεί να τρέξει να το πάει στο σχολείο αυτή. Δεν είναι δύο περιπτώσεις. Να αγρυπνήσω εγώ δίπλα στον άρρωστο απόψε. Να πάω εγώ σε μια δουλειά που δεν μπορεί να πάει αυτό ή αυτή. Είναι εκείνες άλλες περιπτώσεις. Μπορώ να ελεήσω πνευματικό. Είναι εκείνες περιπτώσεις που γίνεται το έλεος. Για το άνθρωπο είναι διτός. Είναι και υλικός, είναι και σωματικός. Έχει ανάγκη λοιπόν και το σώμα και το πνεύμα από έλεος. Και ο άνθρωπος μπορεί να ευεργετήσει. Δεν έχετε υπόψη σε εκείνο το ωραίο του λαού. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτω. Εμείς κοιτάζουμε τι θα πάμε στο χέρι. Και θα μας δει ο άλλος με τι έχουμε στο χέρι. Δεν έχω τίποτα για το χέρι, μα έχω την ψυχή μου γεμάτη. Τι είπε σε ένα άλλο μέρος ο Παύλος. Χρυσίον λέγει και αργύριον δεν έχω. Μπορώ μόνο σε κάνω καλά. Και τον έκανε τον ποτέ χολόν, τον έκανε καλά. Εν ονόμα του Ιησού Χριστού να περπατήσει. Να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Διότι πολλοί το θέμα της ελεημοσύνης δεν το έχουμε βάλει. Βάζουμε στο κουμπαρά για να πάμε εκτοχή. Βάζουμε στο κουμπαρά για να κάνουμε τα δώρα μας. Βάζουμε στο κουμπαρά για να πάρουμε στο εγγονάκι, στον Α, στον Β, στον Γ. Για τους αδελφούς του Χριστού δεν βάζουμε στο κουμπαρά. Και δεν στερούμεθα τίποτα. Δεν θα το φάω το γλυκό αυτό. Δεν θα πάω με το πούλμα. Θα πάω με τα πόδια. Δεν θα το πάρω εκείνο. Δεν θα το πάρω το άλλο. Δεν θα το κάνω το άλλο. Για να μου μείνει κάτι, για να κάνω κι εγώ μια αγαθοεργία. Ναι, θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα το φάνεται ανάγκη ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάρει το μισθό του. Θα πάρει τη συνταξή του. Αμέσως θα βγάλει. Από εκεί πέρα. Έστω να γίνει Εβραίος, να βγάλει το 10%. Να αποδεκατήσει. Αν δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ποιος το βάλε αυτό, ποιος το λάβει σοβαρός υπόψη. Ποια γυναίκα έχει το φλιτζανάκι μέσα στην κουζίνα εκεί να βάζει. Να πάρει 100 γραμμάρια λιγότερο κύμα. Να πάρει λίγα αχλάδια λιγότερο. Να πάρει λίγο φρούτο λιγότερο. Να πάρει λίγο παγωτό λιγότερο. Να πάρει λίγα λιγότερα. Για να μην τα πηγαίνει γιατί δεν εκεύεται και τρώνε γάτε και τρέφονται. Και να πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Ποιος πήγε να ρωτήσει στα νοσοκομεία. Τα άπορα τμήματα εκεί. Τι ανάγκες έχουν εδώ. Ποια δεν έχει να πάρει, ποιος δεν έχει να πάρει τα φάρμακα να τα πάρουμε εμείς. Και αν δεν μπορεί να τα πάρει ένα, να τα πάρουμε δύο, τρεις, πέντε μαζί. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί τεμπελίδες, γι' αυτό υπάρχει πολλή δουλειά. Διότι αν δεν υπήρχε τόσο τεμπελιά και τόσα διαφορία τη σωτηρία τη δική μας, οι άλλοι αν το καταλάβουν, θα σώσουν την ψυχή τους την παινία τους και την ανάγκη τους. Αρκεί να το καταλάβουν, διότι και αυτό είναι ένα μέσο όπως ήταν στο Λάζαρο, αν ενθυμίστε εκεί που μιλούσαμε τότε. Εν πάση περιπτώσει, μου κάνει αίσθηση και γι' αυτό στάθηκα στο σημείο αυτό και σας μετέφερα και τις γνώμες αυτών των Αγίων ανθρώπων για να τις ξέρετε κι εσείς να μην πλανάστε καμιά φορά και να μην τα κάνετε μόνο κομπόδεμα. Οπωσδήποτε πρέπει το δάκρυ, η ανάγκη, το φάρμακο, τα πάντα να βρεθούν και να σταθούν. Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ευεργέτες της ψυχής μας, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας τα αναφέρει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, εγγύς δεούσης Λίδας είναι η Ιώπη, κοντά στη Λίδα. Οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι στη Λίδα και απέστειλαν δύο άντρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Μην αργήσει να πάνε να γυρίσει γρήγορα που τον θέλει. Δεν του είπανε τι συμβαίνει όμως. Αυτός αναφέρει αναστάζε Πέτρος. Συνήλθεν αυτοί, σταθείτε να πάμε μαζί. Εμείς είμαστε περίεργοι πολλές φορές. Δεν τη φέμεθα στην υπηρεσία του άλλου χωρίς ερώτημα.
θα το ρωτήσουμε, θα το εξετάσουμε και θα δούμε εάν μας θεραπεύει το εγώ, μας ικανοποιεί, δεν φύγει το συμφέρον μας, δεν είναι εις βάρος της όλης εργασίας μας, του κόπου μας, της υγείας μας. Εδώ τον βλέπουμε χωρίς καμιά συζήτηση και χωρίς να του πούνε γιατί, τι τον θέλουν. Ο άνθρωπος σηκώθηκε και έφυγε. Όταν πήγε εκεί, βρέθηκε μπροστά σε μια νεκρά γυναίκα που την έκλεγαν οι ευεργετημένοι άνθρωποι. Οι ευεργετημένοι άνθρωποι. Αναστά λοιπόν, λέει ο Πέτρος, συνήλθεν αυτή και παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν. Το ανεβάσαν πάνω σε ένα μπατάρι, όπως θα λέγαμε, και παρέσαν αυτό πάσε εχείρε, κλαίουσε και επιδεικνύωσε χιτώνας και η μάτια όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Η Δορκάς δεν είναι ούτε και έμεινε αφιψηλού, αλλά συγκατέβαινε με ταυτόν ούσα. Επήγαινε και στο καλύβι της χείρας, του ορφανού, του αδυνάτου, του αρρώστου. Ήταν μια γυναίκα που ζούσε μέσα στις ανάγκες τους και στο περιβάλλον τους. Ότι όταν τους έφυγε ο αγγελός τους. Τους έφυγε ο ευεργέτης τους. Έφυγαν τα μάτια των τυφλών και οι πόδες των χολών και οι χείρες των άλλων των χολών. Καταλάβατε. Λοιπόν, το αισθάνθησαν αυτό το πράγμα. Αυτή ζούσε μέσα εκεί. Και ξέρετε, η φαρισαία ενός ανθρώπου έτσι και με δυο λόγια παρήγορα, όχι πάντοτε και με το χέρι στη ζέπη, αλλά με δυο λόγια παρήγορα, η συμπαράσταση αυτή είναι, όπως είπα γρηγορότερα, ένα στήριγμα μεγάλο στον πιστό. Το θέλει. Ο Χριστός μας σε μια στιγμή αγωνίας, αν θυμίσαι, τι του είπε τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ. Μείνετε με θυμόν. Του είχε ανάγκη. Σαν άνθρωπο το αισθανότανε. Και αυτοί δεν μπορείγαν. Σατανάσε κάτι, θα πάνε στα μάτια του και του τα έκλεισε. Δυο φορές. Μείνετε με θυμόν. Είναι μια βραδιά δύσκολο για μένα από το βράδυ. Σας έχω ανάγκη στην τροφιά. Μια ψυχική συμπαράσταση. Και το έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και το αισθάνεται. Και τούτοι όμως εμείς δεν παρεστεκόμεθα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όταν ο άνθρωπος είναι ψυχρός προς τον συνάνθρωπο, και η κρίση θα είναι ψυχρά προς αυτόν. Δεν θα είναι με έλεος όπως λέμε. Εκβαλών δε έξω πάντα, προσέξτε λεπτομέρεια. Τον παρουσίαν στο υπερόγιο και στο υπερόν και του παρουσίασε μια νεκρά. Να σου όλοι κλαίγανε, αυτό και αυτό συνέβη μαζί. Όλοι έξω. Και εκβαλών έξω πάντα ο Πέτρος, σύστα γόνατα προσήξατο. Και επιστρέψας προς το σώμα, είπε, τα βυθά ανάστηση. Τους έβγαλε όλοι έξω. Τι διδάσκει. Η μεγαλυτέρα, σοβαροτέρα, δυνατοτέρα, θερμοτέρα προσευχή γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι μοναχός. Είναι πολύ πλάνη ότι μπορεί να προσευχήσει ενώπιον άλλων δυνατά. Δεν λέγω για τις εκκλησίες. Δεν λέγω εκεί που είναι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν όλοι, που βάλουμε αντιπρόσωπο εκεί και προσεύχεται, αλλά στις ιδιωτικές μας προσευχές, στις μεμονεμόνες προσευχές, στις ανάγκες τις μεμονωμένες. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Ή θα κοιτάζει τι λένε οι άλλοι τώρα που εγώ δακρύζω, ή θα προσέχω και ο μισός από εκεί πώς τα λέγω και αν τα λέω καλά που τα ακούγουν οι άλλοι. Θα πρέπει να κλειστώ στο δωματιό μου. Να μείνω εγώ μόνος με το Θεό μου να παλέψουμε οι δυο. Να κάνουμε δηλαδή εκείνο που έκανε ο Ιακώβ όταν επέστρεφε και αποβίδιο τον αδελφό του τον Ισάβ. Που έδιωξε τους δικούς του, πέρασε τους πάντας πέρα από το ποτάμι και αυτός έμεινε από εδώ από το ποτάμι όλη τη νύχτα και πάλευε με το Θεό. Και τέλεια νίκησε το Θεό στα ξημερώματα. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν κοίταζε. Η νεκρά ήταν μπροστά του. Δεν την κοίταζε. Κοίταζε τον ουρανό. Έπειτα γύρισε και την κοίταξε. Όταν τελείωσε την προσευχή του από τον ουρανό, τότε γύρισε και την κοίταξε και την διέταξε. Και τι λέγει τα βυθά. Ανάστηση. Χαρακτηριστικά αυτά. Και τα βυθά ήκουσε σαν να ετοιμάζω και εξύπνησε και έτσι κόφτη. Και τη δίνει το χέρι του και τη σηκώνει. Έκαμε δύο αναστάσεις. Έκαμε ανάσταση ψυχής και ανάσταση σώματος. Την ανέστησε εκ του τάφου και την ανέστησε και εκ του κραβάτου, του νεκροκραβάτου. Και από το ένα μέρος της σήκωσε σωματικός και από το άλλο μέρος της σήκωσε πνευματικός. Πνευματικός της σήκωσε τη βοηθεία του Χριστού. Δεν το μπορούσε εκείνο αυτό. Αυτό που δεν μπορεί αυτός,
το κάνει εκείνος που είναι επάνω. Και αυτό που μπορώ να κάνω εγώ να τη σηκώσω από κάτω, το κάνω εγώ. Δεν θα πρέπει να τα αναθέτουμε εκείνα που μπορούμε εμείς στο Θεό, εκείνα που δεν μπορούμε εμείς στο Θεό και εκείνα που μπορούμε εμείς στον εαυτό μας. Γι' αυτό να επανέλθω στα εμβόλια που μπορούμε να τα κάνουμε, μην δεν τα κάνουμε. Δεν παίρνει να τα κάνουμε πέρα στα εμβόλια. Εκείνο που μου έθεσαν στην αρχή. Καταλάβατε. Αυτό έκαμε και στην περίπτωση της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πόσο το Λάζαρο του ανέστησε, τα χέρια του δεν τα λύσε. Λύσε του λέει τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Αν τον αναστήσετε δεν μπορείτε. Και συνεχίζει εδώ επιγραμματικός και το κλείνει ωραία και όμορφα. Ιδεήνυξε λέει τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα των πέτρων ανεκά. Δου δε αυτή χείρα ανέκτησε να φύγει. Έδωσε το χέρι της και την ανσήκωσε και από το κρεβάτι. Φωνήσας δε τους Αγίους, τους Χριστιανούς και τα σκύρα παρέστησε να φύγει ζώσαν. Ορίστε. Γνωστόν δε γένετο καθόλου στη σιώπη και πολλοί επίθεσαν επί τον Κύριο. Γένετο δε εν ημέρες εκείνες μήνε αυτόν εν ιώπη παρά την Σίμωνα Βυρσή. Εδώ είναι που εφιλοξενήθη στην ιώπη ακόμη ο Πέτρος, που είναι ένα άλλο περιστατικό που έχει σχέση με την υπόθεση του Κορνηλίου, αν θυμίστε, του εκατοντάρχου, του πρώτου χριστιανού εξ Εβραίων, εξ Εθνών. Εξ αυτών λοιπόν αποδεικνύεται η δύναμη της πίστεως, η δύναμη και η παρουσία των ελεημοσυνών και των αγαθών έργων και η ταπείνωση όλης αυτής της εργασίας. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι εφόσον βρίσκονται στην ανάγκη να λαμβάνουν, δεν είναι μέσα στο μέτρο αυτό. Ότι το κήρυγμα το αποψινό και αυτά που θα λεφτούν την Κυριακή από το Άγγονος, που θα μας πει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, έχουν σχέση με τους ανθρώπους που θα πρόκειται να δώσουν. Εμείς που θα έχουμε λαμβάνει, που πάντοτε είναι άνθρωποι της ανάγκης, δεν είμαστε μέσα στο θέμα αυτό. Όχι, είμαστε μέσα στο θέμα αυτό. Και να έχεις την ανάγκη να λάβεις, να πιστεύεις ότι δεν είσαι άξιος και με ταπείνωση να λαμβάνεις. Όχι με δικαίωμα να λαμβάνεις. Είσαι πιο άξιος στα μάτια του Θεού. Κάποτε προετών, όσοι είναι θα μαζί, θα ενθυμίσω ένα παράδειγμα που είχα πει μια γυναικός, πολύ πτωχή, αλλά ταπεινή. Πώς την μίμησε ο Κύριος. Λέγεται ότι μία μέσα στην επαιτία της που χτυπούσε από πόρτα σε πόρτα, με φόβο Θεού όμως, όχι ότι υποχρεωτικά, ότι είσαι υποχρεωμένος να μου δώσει, έστω κι αν έχω ανάγκη, χτύπησε και μια πόρτα ενός πλουσίου. Όσοι είστε αυτοί δεν έχουν ούτε στο γυλαίκο ούτε στη ζέπη χρήματα. Και ψάχτηκε και δεν βρήκε τίποτα. Δεν έχω λέει ψηλά. Καλά χοντρά δεν έχει, γιατί το λένε πολλοί. Δεν έχω ψηλά για την εκκλησία, λες δεν τα περνάει τα χοντρά η εκκλησία. Δεν έχει ψηλά για τον έχοντα την ανάγκη τον επέτη, λες δεν έχει, δεν τα περνάει τα χοντρά αυτός. Πρέπει να είναι ψηλά, τρίπιες δεκάρες και κοσαράκια. Δεν πας χρήστος. Αυτή είναι παρένθεση δικιά μου. Ο άνθρωπος εκοιτάξει, δεν είχε τίποτα. Περίμενε τι λέει, μη φύγεις. Και πάει μέσα και κάνει μια επιταγή από τις καταθέσεις της τράπεζας. Είχε βάλει ένα ποσό και λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έχω χρήματα αυτή την ώρα. Πάρε το χαρτί αυτό και όταν περάσεις σε όποια τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής τράπεζας θα μπορείς να το ξαργυρώσεις. Με συγχωρείς, θα σε βάλω σε αυτό το κόπο. Το πήρε αυτή το χαρτί, να το διαβάσει δεν ήξερε. Το πήρε μπασκελτός, το έβαλε σε μια άκρη εκεί και κάπως θα δώσει ευκαιρία να δούμε τι γράφει αυτό το χαρτί επάνω. Μπασκελτός, το έδειξε σε μια μαθήτρια έτσι από λίγες μέρες
Και της είπε ότι λέει μια τράπεζα. Αυτό λέει για τράπεζα, λέει να πάτε. Πού είναι, παιδάκι μου, λέει αυτή η τράπεζα, ερώτησε πού είναι η τράπεζα. Και πράγματι επήγε στην τράπεζα. Επήγε λοιπόν στον ταμείο εκεί, συμπαρέπεψε σε έναν άλλον, την είδανε και έγραφε να τη δοθούν 50 χρυσά νομίσματα. Λέγε, τι τον έχετε εσείς αυτόν? Τίποτα, λέει, ελεημοσύνη πήγα να ζητήσω, λέει, και μου έδωσε αυτό το χαρτί. Με συγχωρείτε, λέει, τίποτα, να φύγω? Όχι, λέει, να μην φύγει, να περιμένει. Αλλά έχει κάμποσα. Με κάμποσα, λέει, συγγενή σα τίποτα. Πόσα, λέει. Λέει να σα δώσουν 50 χρυσά νομίσματα. Α, λάθο, λέει, δώστε μου εδώ. Λάθο, λέει, έκανε ο άνθρωπο. Δώστε μου. Βρήκα εδώ που έκαμε λάθο, τα έχει γράψει σωστά. Τα έχει γράψει ολογράφο, τα έχει γράψει αρτιμητικό. Τα είχαμε λάθο, είναι σωστά. Το ξέρουμε εμεί, η υπογραφή του είναι αυτή. Δώστε μου. Όχι, αδύνατον, δώστε μου εδώ. Δεν θέλω τάρτα. Το παίρνει λοιπόν το σημείωμα, έχει την επιταγή και ξαναγυρίζει με φόβο στο σπίτι. Και έτσι πάει και φτάνει εκεί πέρα. Με συγχωρείτε, λέει, πάρα πολύ, λέει. Με συγχωρείτε. Τι λέει, συμβαίνει? Πέρασα, λέει, προημερών και μου δώσετε, λέει, αυτό το χαρτί. Λέει, ναι, φύγε, λέει, και λε το καρδίρο, θα σε. Όχι, λέει, πήγα, λέει. Αλλά εδώ, λέει, μου δίδανε. Εδώ θα έχετε κάνει κάποιο λάθο, λέει. Για κοιτάξτε το, λέει. Εσείς θα θέλετε να γράψετε 5, λέει, και να γράψετε, λέει, 50. Α, λέει, λάθος έκανε. Βλέπεις, λέει, που το κατάλαβα εγώ. Και πάει μέσα και αλλάζει την επιταγή. Και το 50 προσθέτει ένα μηδενικό και το κάνει 500. Πάρτο, λέει, και πήγαινε στην ευχή Θεού και τώρα γνώριζε δεν έχω κάνει λάθος. Και πήγε και πήρε 500 αντί για 50. Ε, τι κάνει η ταπείνωση? Τι κάνει ότι δεν αξίζω? Και μην νομίζουμε το τρώμε δικαιωματικά. Διότι έχει το ψυγείο το δικό μας μέσα. Πού σε τάζει? Την ουσία αυτά που έχει μέσα. Πώς εσύ τα φοράς, πώς εσύ τα γλεντάς, πώς εσύ τα έχεις. Την ουσία. Το σκέφτεσαι την ουσία. Ε, αν με ταπείνωση λοιπόν και με φόβο Θεού, φοράμε ό,τι φοράμε, τρώμε ό,τι τρώμε, αναπαυόμεθα όπου αναπαυόμεθα, ο Θεός σε ένα θα μας το κάνει 500 ακόμα αν θα μας δώσει. Όταν νομίζω εγώ ηθικά ότι εμείς αυτοί είμαστε εμείς και το κάνουμε στον υδροτά μας και εμείς είμαστε αυτοί δημιούργοι κλπ. Κάτι